Καλημέρα κύριε Δελή. Καλή σας μέρα κύριε Ανανιάδη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Χαιρετίζουμε την Θεσσαλονίκη. Εκεί προς τα βόρεια θα σας έρθουμε σε λίγες μέρες. Να είστε καλά, σας περιμένουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Μίλαγα προηγουμένως με το στέλεχος της πολιτικής μαχίας, συγγνώμη, του ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Προοδευτικής Μαχία, τον κύριο Νίκο Μπίστη, και είπε κάτι το οποίο, διαβάζοντας και το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη στην έκθεση του Σαββατοκύριακου που έχω μπροστά μου, έχει μία βάση. Λέει ουσιαστικά, σας κατηγορεί ότι αντιμετωπίζεται τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ σαν να είναι το ίδιο πράγμα, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, σαν να μην έχουν διαφορά. Και διαβάζω το Ριζοσπάστη, λέει, μαγνήτης μεγάλων κινδύνων και απειλών για τον λαό, η συνέχεια στην εξωτερική πολιτική από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει διεύρυνση και επιτάχυση της εμπλοκής στα εμπεριελαστικά σχέδια στον δρόμο που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτό που σας εντός εισαγωγικών κατηγορεί ο κύριος Μπίστης, όντως αποτυπώνεται, νομίζω, διαβάζοντας το κανένα Σαββατοκύριακο. Όντως βλέπετε δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων πόλων όπως διαμορφώθηκαν και από τις πρόσφατες εθνικές εκλογές. Κοιτάξτε, επειδή έτυχε να την ακούσω και εγώ πριν από λίγο την συνέντευξη του κυρίου Μπίστη, νομίζω ότι δεν κάνει τίποτε διαφορετικό από αυτό που έκανε παλιότερα το ΠΑΣΟΚ όταν επιχειρούσε να αντιμετωπίσει την κριτική από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλαδή, να θεωρεί και να αφήνει υπονοούμενα ότι, καμιά φορά να το λένε και ανοιχτά, ότι επί της ουσίας οι τοποθετήσεις του και η κριτική του, τσουβαλιάζοντας, όπως λένε, και το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία, στην ουσία ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτά. Αυτό που λέμε, κύριε Ανανιάδη, εμείς σε σχέση με την κριτική μας είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση, και το έχουμε πει, το έχουμε γράψει, το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ, σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, ότι η πολιτική της σημερινής συνέχειας είναι μια, της σημερινής κυβέρνησης είναι μια συνέχεια της πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης, και αυτό δεν είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα. Προκύπτει, αν θέλετε, προέκυψε και από τις τελετές παράδοσης παραλαβής των Υπουργείων, όπου υπόθηκαν αρκετά ουσιαστικά πράγματα πέρα από τις συνηθισμένες τυπικότητες αυτών των ζητημάτων, που, των γεγονότων που προκύπτουν, αλλά και από τις συζητήσεις στη Βουλή. Ήταν πολύ αποκαλυπτική η τριήμερη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, αλλά και από τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Δηλαδή, η κυβέρνηση, όταν με το νόμο που έφερε για το επιτελικό κράτος, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να συνεχίζει στην ουσία το νόμο για τη δημόσια διοίκηση του κυρίου Βερναρδάκη, ο οποίος ψηφίστηκε το 2017, και έρχεται να τον επεκτείνει παραπέρα. Δεν θα μιλήσουμε βεβαίως για την εξωτερική πολιτική, όπου εκεί δεν μιλάμε πια, μιλάμε για την απόλυτη ταύτιση, και όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και όλων των υπολείπων αστικών κομμάτων, γύρω από τα ζητήματα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τριγωνικών συμμαχιών που συνάπτονται ανάμεσα στη χώρα μας, την Κύπρο, στο Ισραήλ, την Αίγυπτο κτλ. Όλα αυτά προκύπτουν, ξέρετε, μέσα από γεγονότα, και εν πάση περιπτώσει νομίζουμε ότι αυτό είναι και ένα συμπέρασμα το οποίο το έχει βγάλει εδώ και καιρό και ο ελληνικός λαός, ότι στην ουσία η κάθε κυβέρνηση παραλαμβάνει τη σκυτάλη από την προηγούμενη και συνεχίζει την ίδια ρότα, στον ίδιο δρόμο, την ίδια πολιτική. Βεβαίως, επειδή ξέρω, γνωρίζω τον αντίλογο, δεν σημαίνει ότι είναι ακριβώς ίδια αυτά τα κόμματα, και δεν θα μπορούσε να είναι, γιατί αν ήταν, θα μπορούσαν να παίξουν και το παιχνίδι της κυβερνητικής αλλαγής. Να πω εγώ. Διαφορές στην καταγωγή τους, στις μεθόδους, στην ένταση. Να αρθρώσω εγώ έναν αντίλογο. Βεβαίως. Να προσπαθήσω. Λέει, για παράδειγμα, ξανά, έχω το Ριζοσπάστη πάντα μπροστά μου, επιβεβλημένη πάλι του λαού για αποεμπλοκή από εμπεριαλιστικά σχέδια για να κλείσουν όλες οι βάσεις των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ, για αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια θέση του Ριζοσπάστη. Είναι μια θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία στο παρελθόν, πριν την πτώση δηλαδή του Ανατολικού Μπλοκ, της Σοβιετικής Ένωσης, των δύο πόλων που υπήρχαν, του διπολικού παγκόσμιου συστήματος, είχε μια λογική. Έλεγε το ΚΚΕ, πάμε εκεί. Έχουμε συμμάχους εκεί και όχι από εδώ. Όχι στη Δύση δηλαδή, αλλά στην Ανατολή. Ναι. Σήμερα
πώς μπορεί μια χώρα σαν την Ελλάδα να σταθεί, επειδή αναφέρθηκε έτσι στην εξωτερική πολιτική, να σταθεί μόνη της χωρίς συμμάχους, χωρίς ένα ισχυρό σύστημα συμμαχιών, γιατί αναφερθήκατε και στις τριγωνικές σχέσεις με την Κύπρο, το Ισραήλ κτλ. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις και μάλιστα έναν επιθετικό γείτονα, απρόβλεπτο θα τολμούσα να πω, όπως είναι η Τουρκία, χωρίς αυτή την ομπρέλα που διαμορφώνει σε αμυντικό επίπεδο το ΝΑΤΟ και σε διπλωματικό, θα έλεγα, περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καταρχήν, το ΝΑΤΟ, κύριε Ανανιάδη, όπως γνωρίζετε και εσείς και όλοι μας, επιζεί και μετά τις ανατροπές των σοσιαλιστικών χωρών. Μετά από 30 χρόνια δηλαδή, το ΝΑΤΟ είναι εδώ. Είναι ακόμα πιο ισχυρό, είναι ακόμα πιο επιθετικό. Ναι, αλλά θα σας πει κανείς ένα λόγος παραπάνω. Είναι ακόμα πιο ισχυρό, άρα πιο ισχυρή η ομπρέλα στην οποία βρισκόμαστε. Είναι ακόμα πιο επιθετικό. Είναι ακόμα πιο επιθετικό απέναντι στους λαούς των ανταγωνιστικών χωρών, των χωρών των οποίων συμμετέχει το ΝΑΤΟ. Είναι ιδιαίτερα επιθετικό, για παράδειγμα, απέναντι στη Ρωσία, όπου την περικυκλώνει με επιθετικές κινήσεις, και με την αντιπυραυλική ασπίδα και με διάφορες ασκήσεις και με τα περίφημα τριαντάρια των ενόπλων δυνάμεων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ΝΑΤΟ, επειδή το είπατε στην τοποθέτηση σας, στην ερώτησή σας, το ΝΑΤΟ δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος προστατεύει τους λαούς και τις χώρες, εν πάση περιπτώσει, από τις επιβουλές άλλων λαών. Αν συνεβαίνει κάτι τέτοιο, τότε το πρόβλημα της επιθετικότητας της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας θα έχει λυθεί. Και όμως, κύριε Ανανιάδη, γνωρίζουμε όλοι ότι εδώ και 40-50 χρόνια η Τουρκία έχει εισβάλει και κατέχει το μισό περίπου, το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός ανεξάρτητου κράτους, ότι απειλεί, προσπαθεί, επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, δημιουργήσει αιτήματα, τέλος πάντων, με την επιθετική της συμπεριφορά και με την αναθεωρητική της στάση. Κάποιος θα έλεγε από την άλλη πλευρά, γιατί εγώ θα κάνω το σύνηγορο του διαβόλου, κάποιος θα έλεγε ότι το γεγονός ότι δεν ήταν στο ΝΑΤΟ και δεν είναι στο ΝΑΤΟ η Κύπρος επέτρεψε αυτό το τετελεσμένο που προσπάθησε να δημιουργήσει, εν πάση περιπτώσει, με την κατάληψη του βόρειου τμήματος του νησιού. Θέλω να πω, κύριε Ανανιάδη, ότι η συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ καθόλου δεν μας προστατεύει από την επιθετικότητα της Τουρκίας. Και αυτό έχει αποδειχτεί επανειλημμένα. Μάλιστα, με την όλη στάση του ΝΑΤΟ και με την στα γεμάτα συμμετοχή, βεβαίως, των ελληνικών κυβερνήσεων, και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ τον πήχη τον ανέβασε πάρα πολύ ψηλά, γιατί έχει γίνει σχεδόν όλη η χώρα ένα ορμητήριο, μια βάση νατοϊκών και αμερικανικών δυνάμεων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι αντίπαλοι του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα η Ρωσία, να δηλώνει ότι εμείς δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια, λέει ο κύριος Πούτιν, απέναντι σε απειλές από άλλες χώρες απέναντι στην δική μας ασφάλεια. Καταλαβαίνετε, δημιουργεί δηλαδή το πρόβλημα του απαντητικού πλήγματος από τη Ρωσία και από άλλες χώρες ενδεχομένως τις οποίες απειλεί το ΝΑΤΟ. Θέλω να πω ότι η συμμετοχή της χώρας μας σε τέτοιου είδους συμμαχίες, λύκος συμμαχίες, δεν πρόκειται περί συμμαχιών, αυξάνει τους κινδύνους για τους λαούς και για το λαό το δικό μας, ο οποίος κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να επιλέξει ένα διαφορετικό δρόμο. Μπορεί να τον επιλέξει, κύριε Ανανιάδη, αυτόν τον δρόμο. Επανέρχομαι λοιπόν στο αρχικό κομμάτι της ερώτησής σας. Οι λαοί, κάθε λαός έχει το δικαίωμα να επιλέγει το δικό του δρόμο, μακριά από τέτοιου είδους λυκοσυμμαχίες που απειλούν τελικά την ίδια την ασφάλεια, τη δική του και των παιδιών του. Δεν μπορούμε να ζήσουμε και έξω από το ΝΑΤΟ. Υπάρχουν και σήμερα χώρες, αν θέλετε, οι οποίες δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Η ζωή δεν τελειώνει, ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Είναι ζήτημα επιλογής κάθε λαού. Αυτό καλούμε τον ελληνικό λαό να κάνει και τότε είναι που θα απελευθερωθεί, κύριε Ανανιάδη, και θα μπορέσει να συνάψει πραγματικά επωφελείς σχέσεις με όλους τους λαούς, και τους γειτονικούς αλλά και τους πιο μακρινούς. Κύριε Δελή, να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα εσωτερικής επικαιρότητας, το οποίο εκτιμώ και νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς ότι την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες μέρες, εν πάση περιπτώσει, θα είναι επίκαιρο. Έχει έρθει ήδη στην επικαιρότητα. Έχει να κάνει με την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει το άσυλο. Ήδη εσείς και οι φοιτητές που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και την ΚΝΕ αντέδρασαν σε μια πρώτη διαδήλωση. Όχι μόνο
η δική σας και άλλοι από το χώρο της ευρύτερης, θα λέγαμε, αριστεράς. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ότι διαφωνείτε με την πρόθεση κατάργησης του ασύλου είναι γνωστό, έτσι. Εκτιμάτε όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί σήμερα το άσυλο όντως προστατεύει την ελευθερία του λόγου, ή μήπως, όπως κάποιοι και πανεπιστημιακοί και άλλοι πολίτες λένε, ουσιαστικά έχει υπάρξει μια στρέβλωση και ουσιαστικά την παρεμποδίζει? Και τι είναι το άσυλο, τέλος πάντων? Είναι η διακίνηση, η προστασία της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, ή ας πούμε του ναρκεμπορίου που γίνεται πολλές φορές, ή και του λάθρεμπορίου, να μην μείνω στα ναρκωτικά, σε εμβληματικούς πανεπιστημιακούς χώρους, στο κέντρο της Αθήνας ακόμη? Ναι, κοιτάξτε, πανεπιστημιακό, το ακαδημαϊκό άσυλο, κύριε Ανανιάδη, προστατεύει την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, αλλά ταυτόχρονα προστατεύει και τις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις και των φοιτητών και των εργαζομένων μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αυτή είναι η πραγματική ουσία του ακαδημαϊκού, του πανεπιστημιακού ασύλου. Τώρα, η κατάργησή του, η επιχείρηση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας να το καταργήσει, έχοντας καλλιεργήσει όλο το προηγούμενο διάστημα το έδαφος έτσι ώστε να συμβεί αυτό, νομίζουμε ότι πέρα από τους προφανείς συμβολισμούς τους οποίους εκπέμπει μια τέτοια ενέργεια από την πλευρά της κυβέρνησης, δηλαδή την επιβολή του δόγματος νόμος και τάξη, ένα δόγμα, κύριε Ανανιάδη, το οποίο δεν αφορά, αν θέλετε, και δεν αφορά μονάχα ή και κυρίως τα πανεπιστήμια, αλλά αφορά πρώτα απ' όλα τους τόπους δουλειάς, αρκεί να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, σε επιχειρήσεις όπως την επιχείρηση Αδελφών Βλάχου, λέω ένα παράδειγμα, επιχειρήσεων που βρίσκονται οι εργαζόμενοι σε κινητοποίηση, που έχουμε απολύσεις και μάλιστα του Προέδρου του Σωματείου, του Στήση Δενόρ. Αν το συνδυάσουμε με τις εξαγγελίες Βρούτση στη Βουλή, ο οποίος με έναν πολύ επιθετικό τρόπο επιχείρησε να παρέμβει στα εσωτερικά του συνδικαλιστικού κινήματος, πέρα λοιπόν από τους συμβολισμούς που εκπέμπει περί του δόγματος νόμος και τάξη, νομίζουμε ότι έχει και μερικούς πολύ πρακτικούς στόχους η κατάργηση του, οι οποίοι δεν κρύβονται. Και είναι η ελεύθερη, αν θέλετε, δυνατότητα των επιχειρήσεων, των επιχειρηματικών ομίλων, να αλωνίζουν και να κάνουν business μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Δηλαδή, κύριε Ανανιάδη, η κατάργηση του ασύλου συνδέεται με τις αναδιαρθρώσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια στην ανώτατη εκπαίδευση, και δεν είναι τυχαίο ότι η συζήτηση για την κατάργηση του ασύλου ξεκινά μετά τη διαδικασία, την περιβόητη διαδικασία της Μπολόνια, που είναι μια μεγάλη αφετηρία για την έναρξη της επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημίων. Παρόλα αυτά, κύριε Δελή, νομίζω... Αυτό επιδιώκουν δηλαδή τη διασύνδεση, την πρόσδεση καλύτερα των πανεπιστημίων, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, και επειδή γνωρίζουν ότι το άσυλο είναι αυτό που θα προστατέψει κινητοποιήσεις και των φοιτητών και των εργαζομένων που θα επιχειρήσουν να παρεμποδίσουν, και ήδη επιχειρείται μια τέτοια εξέλιξη, γι' αυτό λοιπόν θέλουν να το καταργήσουν. Βεβαίως, εδώ πρέπει να πούμε και ένα... Κύριε Δελή, παρόλα αυτά... Αξιοποιούνε και προβοκατόρικες δράσεις. Αυτό ήθελα να σας πω. Εσείς, για παράδειγμα, και η πανσπουδαστική παράταξη που υποστηρίζει η ΚΝΕ στα πανεπιστήμια, ποτέ δεν θα συμφωνούσε με βανδαλισμούς ή επιθέσεις έφυγα από το ριζοσπάστη και πήρα στην Καθημερινή, η οποία έχει μια αναφορά σήμερα σε διάφορες επιθέσεις πρόσφατες. Το Φεβρουάριο του 2017 στον καθηγητή Άγγελο Συρίγο στο Πάντιο. Το Μάιο του 2019 τώρα, πρόσφατα, εισβολή στο γραφείο του Πρίτεν του Οικονομικού Πανεπιστημίου και βανδαλισμού του χώρου τον Ιούνιο, πριν ένα μήνα. Με αυτές απειλή να πετάξουν από τον 7ο όροφο τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Εν πάση περιπτώσει, με αυτές τις ενέργειες, εσείς προφανώς ποτέ δεν συμφωνείτε. Αλλά αυτές οι ενέργειες πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν? Προσέξτε, ένα ερώτημα. Αυτές οι ενέργειες, λοιπόν, οι οποίες λειτουργούν αντικειμενικά ως τέτοιες. Προβοκατόρικες, όπως το λέτε, και σωστά το λέτε. Δεν έχουν καμία σχέση με το οργανωμένο φοιτητικό, το οργανωμένο λαϊκό εργατικό κίνημα, και συγκοφαντούν τελικά τη δράση του και αποτελούν βούτυρο στο ψωμί και νερό στο μυλό όλων αυτών που θέλουν να καταργήσουν το. Ωραία, αλλά πώς αντιμετωπίζονται? Ναι, θα απαντήσω την ερώτηση σας. Φυσικά,
καταρχήν να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και για τα φαινόμενα αυτά και για τα φαινόμενα της εγκληματικότητας, για παράδειγμα της διακίνησης ναρκωτικών, η οποία γίνεται μέρα μεσημέρι σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, ή για το λαθρεμπόριο, νομίζουμε ότι υπάρχει το άσυλο, έχει δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν όλα αυτά από τη στιγμή που μέσα στη διατύπωσή του, έτσι όπως είναι διατυπωμένο σήμερα, και μάλιστα είναι διατυπωμένο από την, είναι η διάταξη της κυρίας Γιαννάκου από το 2008 νομίζω, δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα από την ίδια την αστυνομία. Βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πρώτα και κύρια από το οργανωμένο, το φοιτητικό, το λαϊκό κίνημα, αλλά νομίζουμε ότι δεν αποτελεί επιχείρημα όλων αυτών που λένε ότι τους εμποδίζει το άσυλο, να τα αντιμετωπίσουν. Και να σας πω και κάτι, επειδή εδώ στη Θεσσαλονίκη τι να κλείσουν με αυτά τα πράγματα, ξέρετε, στο ΑΧΕΠΑ, το οποίο βρίσκεται, για όσους γνωρίζουν, μέσα στο Πανεπιστήμιο, μέσα στο Αριστοτέλειο, έχει επιλεγεί ως χώρος χορήγησης μεθαδόνης. Δηλαδή, λειτουργήσε από την ώρα που έγινε αυτό, λειτουργήσε και ως πόλος συγκέντρωσης όλου του ναρκεμπορίου. Θέλουμε τελικά να πούμε ότι, ξέρετε κύριε Ανανιάδη, το ζήτημα της κατάργησης του ασύλου δεν είναι μια αθώα ενέργεια. Νομίζουμε ότι αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι επιχειρείται πέρα από έναν ιδεολογικό τσαμπουκά, να το πω έτσι. Έχει ιδεολογικό πρόσημο, καταλαβαίνω. Και ο δρόμος, να ανοίξει και ο δρόμος και να φύγουν όλα τα εμπόδια που υπάρχουν στο να μπορούν να αλωνίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν θα τους περάσει, το λέμε εμείς, το λέμε εδώ, ήδη έχει γίνει η πρώτη κινητοποίηση, θα υπάρξουν και άλλες, και νομίζουμε ότι τελικά το ίδιο το φοιτητικό, το ίδιο το εργατικό, το λαϊκό κίνημα θα προστατέψει τις κατακτήσεις και τα δικαιώματά του. Μάλιστα. Γιάννης Δελής, βουλευτής Αλφα Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ.